Δήμαρχε, ποια είναι τα συγκριτικά χαρακτηριστικά του φετινού Φεστιβάλ της Θάλασσας? Φεστιβάλ Θάλασσας 2024, το έχουμε πει πολλές φορές, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι λοιπόν και εγώ και η ομάδα όλη η οποία υποστηρίζει το Φεστιβάλ Θάλασσας προσπάθησε φέτος να είναι καλύτερο από το 2023. Εκείνο που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ έχει πάρα πολλές συναυλίες, πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, παιδικά θέατρα, έτσι ώστε να καλύψουμε τα ενδιαφέροντα όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ Θάλασσας. Το πάρα πολύ όμορφο, το πάρα πολύ ωραίο είναι ότι την έναρξη του Φεστιβάλ Θάλασσας την κάνουν παιδιά δικά μας. Είναι η Δεβετζάκη, η οποία είναι μια εξαίρετη καλλιτέχνηδα με παγκόσμια καριέρα, μουδανιώτησα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο θέατρο και η γνωστή πλέον Big Band, η οποία είναι δικά μας παιδιά, παιδιά του Οδείου, με άλλο σχήμα σαν σύλλογος, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα να δίνουν βήμα στα νέα παιδιά, να παρουσιάζουν τις δουλειές τους, να τους δίνει θάρρος και γιατί όχι από εδώ να ξεκινήσουν και να απλώσουν τα φτερά τους και να κάνουν μια παγκόσμια καριέρα. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή οφείλουμε να δίνουμε τέτοιο βήμα στα παιδιά τα οποία ασχολούνται με θέατρο, μουσική, χορό, με την τέχνη γενικότερα. Τώρα, το Φεστιβάλ της Θάλασσας έχει κερδίσει το στοίχημα στη Χαλκιδική. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ. Οι καλλιτέχνες το προτιμούν, θέλουν να έρχονται εδώ να παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει και κατέληξε το Φεστιβάλ της Θάλασσας να είναι πρώτο? Η συστηματική δουλειά. Έτσι, δύο τα τεινά. Ένα είναι συστηματική δουλειά. Ένα είναι ότι δεν κάνουμε εκπτώσεις, οπότε το φεστιβάλ συνεχώς ανεβαίνει. Γίνεται επιλογή πλέον των θεατρικών παραστάσεων και των μουσικών σχημάτων τα οποία θα παρουσιαστούν και βεβαίως μπορώ να το πενευτώ ότι είναι ένα από τα πιο καλοσυντηρημένα ανοιχτά θέατρα της χώρας. Κάθε χρόνο το συντηρούμε, είναι σχεδόν καινούργιο, λαμπερό, ευχάριστο και εδώ πέρα αφού μου δίνεται τη δυνατότητα αυτή να πω ότι ό,τι εργασίες συντήρησης έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια τα κάνουμε προσωπικό του Δήμου. Είναι σταθετικά το ότι ο χώρος είναι συντηρημένος και αυτό το διαπιστώνουμε και από τα σχήματα οι οποίοι στο τέλος μας δίνουν συγχαρητήρια για την καθαριότητα, για τη συντήρηση του θεάτρου. Όλα συντελούν εν πάση περιπτώσει ώστε να είναι ένας θεσμός και βεβαίως πάρα πολλοί επισκέπτες να ρυθμίζουν το πότε θα επισκεφτούν την περιοχή μας ανάλογα με τις παραστάσεις που έχουμε. Το θέμα του πάρκινγκ, της προσβασιμότητας, τι έχουμε να πούμε φέτος για τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται, έχουν κινητικά προβλήματα και αν θα είναι... Μία γάγραμμα. Εν πάση περιπτώσει έχει υλοποιηθεί το έργο κατά 98% μπορώ να πω. Δεν το δίνουμε ακόμα σε κυκλοφορία γιατί έχουμε κάποια ζητήματα με το skate park τα οποία έχουν διευθετηθεί. Όμως, αν άτομο με ειδικές ανάγκες έχει την επιθυμία να παρακολουθήσει θεατρική ή μουσική παράσταση στο ανοιχτό θέατρο των Μουδανιών, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ανοίγουμε το πάρκινγκ και εύκολα έρχεται και παρακολουθεί την παράσταση.